Καλώς ήρθατε στα κεντρικά της Στοίχημα. Δεξιά μου βλέπετε τρία στιβαρά όμορφα αγόρια. Βεβαίως, τα αγόρια της ελληνικής επιτυχίας. Τα αγόρια που ήρθανε, τα δελφίνια μπορώ να πω. Οι όρκες αυτό μπορείς να το πει σίγουρα. Τον όρο όρκα. Το ελληνικό πόλο είναι εδώ μαζί μας, θα χειροκροτηθούμε. Βεβαίως, εδώ. Ήρθαν τα παιδιά, βγάλαμε αυτά τα άθλια σκηνικά που είχαμε και φέραμε ωραία σκηνικά, ωραίους καναπέδες. Αυτά τα βρήκαμε έξω και τυχαία ταιριάξανε. Κοιτάξτε πόσο τυχερή είναι αυτό το πράσινο με αυτό εδώ και το μπλε με τον καναπέ σας. Δεν φαίνεται σαν να έχει γίνει δουλειά. Ναι. Έχει δέσει. Έχει δέσει. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Μάριο, τον Γιώργο. Σωστό. Και τον Ντίνο. Εντάξει, τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πλάκα. Είστε και οι τρεις από προπόνηση, σωστά. Πρωινή προπόνηση. Ο Γιώργος και ο Ντίνος είναι στον Ολυμπιακό και ο Μάριος στη Βουλιαγμένη. Αλλά ήσασταν και παλιά συμπαίκτες. Ναι. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με το πόλο? Ηλικία, ερέθισμα, γιατί πόλο? Ηλικίες τι έχουμε? Εγώ είμαι ο μικρότερος, πάμε έτσι. Από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Πόσο είσαι? 27 τώρα. 28. 28. 30. Ωραία. Φαίνεσαι, πάει αντίθετα όμως, να ξέρεις. Κάτσε. Με το μάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι ερεθίσματα είχαμε, πώς και ασχοληθήκατε με το πόλο? Δεν μας παίρναν πουθενά. Έλα. Εγώ είχα δοκιμάσει αρκετά αθλήματα. Ο αδερφός μου έκανε πόλο. Στα λίγα. Και 8 χρονών πήγα στην πισίνα μια μέρα. Μου άρεσε που έτσι αναπτυζόταν και ο αδερφός μεγαλύτερος έτσι. Και λέω, πάω να το δοκιμάσω. Και δεν έφυγα ποτέ. Ο αδερφός σου έκανε αντίστοιχη καριέρα? Σε άλλα πράγματα. Τι άθλημα δοκίμασες και δεν σου άρεσε? Ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά δεν το έκανα πιο πολύ. Εντελώς κατάξει μικρό σου να χαβαλέ. Το μπάσκετ μια προπόνηση έφυγα κλαίγοντας. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν το γούσταρα. Δεν το γούσταρα, ε. Και καράτε. Καράτε. Εκεί αυτό έκατσε. Έκατσα δύο μήνες. Καράτε κάνει ακόμα. Δύο μήνες έκανα, αλλά μετά. Εδώ λέει ότι καράτε κάνει ακόμα. Ρίχνεις ξύλο μέσα στο νερό. Όποτε χρειάζεται, δεν είναι. Ξέρεις, επειδή έχω κάνει και εγώ πόλο, δεν ήθελα να σου το πω πριν. Ωπα! Συγγνώμη. Ένα. Βλέπετε αυτές τις πλάτες. Τώρα ήμουν και σκεφτό. Φαίνεται, μα φαίνεται. Τώρα ναυτικός όμιλος Ιταίας. Γνωρίζετε. Ανοιχτό κολυμπητήριο. Ανοιχτό, 25. Με μικρή από πίσω. Έχετε κολυμπήσει εκεί? Ναι. Όχι. Ούτε εγώ. Ούτε. Μεγάλη εμπειρία. Ειδικά το χειμώνα που είναι κρύο το νερό. Μπορεί να κάνει και πατινάζ, είναι πάγος. Εσύ πώς ασχολήθηκες με τον πόλο? Εγώ, όλη μου η οικογένεια ασχολούταν με τον υγρό στίβο. Ο πατέρας μου ήταν πρωταθλητής κολύμβησης. Ο παππούς μου ασχολούταν με τα παραγωγικά του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης. Μέναμε δίπλα στο ναυτικό ομίλου Βουλιαγμένης. Εγώ από μικρός είχα αποφασίσει ότι θέλω να γίνω αθλητής. Okay. Τέλος. Αθλητής θα γίνω. Ό,τι κάτσε. Και τι αθλητής, ποδοσφαιριστής φυσικά. Τι, τα μικρά παιδιά, τι θέλει, από εδώ ποδόσφαιρο. Όπως μικρή θέλαμε όλοι να γίνουμε καουμπόιδες. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Ήθελα να γίνω σαν τον Τζιοβάνι, ας πούμε. Τζιοβάνι. Κάποια στιγμή ένα καλοκαίρι, ενώ είχα ξαναπαίξει πόλο στην πρώτη δημοτικού, το άφησα μετά για το ποδόσφαιρο. Στην έκτη πάλι ένα καλοκαίρι δοκίμασα στα καλοκαιρινά κάμπ και ήμουνα ψιλοκαλός. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνεις Τζιοβάνι και πιο εύκολο να γίνεις Τζιοβάνι στο πόλο. Και... Αν θεωρήσω Τζιοβάνι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Πανηγυρίζεις έτσι να σκοράρεις. Όχι, προς το άντζα θα έλεγα στο πόλο. Ωραία, ναι. Γκατούζο, Γκαντάβιτς, κάτι τέτοιο θα έλεγα. Και τελικά έμεινα για πάντα στο πόλο. Αποφάσισα ότι θα είναι. Νομίζω θα ασχοληθώ πιο εύκολα με τον αθλητισμό επαγγελματικά στο πόλο παρά σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Τέλεια. Εσύ, Μαρία? Εγώ ξεκίνησα εκεί που είναι και ο Ντίνος, το Παλαιό Φάλερο ξεκίνησα. Με τον Μάριο, εγώ πρώτη μέρα, όχι πρώτη, πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα. Είμαστε οι πιο παλιοί συμπαίκτες. Α, ναι. Είμαστε συμπαίκτες. Ναι. Μετά για άλλη μια φορά μας παράτησε και πήγε αλλού, να το λέμε αυτό. Εντάξει, είναι επαγγελματίας. Φαίνεται. Από τις γωνίες εδώ. Εσύ, οπότε... Πρώτο ξεκίνησα λόγω της μητέρας μου. Ήθελε να μας πάει στην πισίνα. Α, στην πισίνα. Ναι. Γιατί πολλοί γονείς και εμάς, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει δει κανένα πολύ στα ωραία, σου λέει απάντηση. Είναι ένα κίνητρο αυτό. Χαιρετίσματα στη μαμά του Μάριου, να είστε καλά. Και στον πολύ στα φίλο τη. Όχι, εντάξει. Ο μπαμπάς σου καλά. Καλά, ωραία. Χαιρετίσματα στον μπαμπά του Μάριου. Και ξεκίνησε τι ηλικία? Τριών.
Τριών, ε. Τριών, ναι. Πάντως πολύ ρε παιδί μου, εγώ έβλεπα και εμάς όταν έγινε η πισίνα στην Ιταία, γιατί στην αρχή κολυμπούσαμε στη θάλασσα. Όταν έγινε η πισίνα στην Ιταία, όλοι οι γονείς ήταν να πάνε τα παιδιά στην πισίνα. Υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει ενθουσιασμός και επειδή σου λένε κιόλας ότι το πόλο, ξέρεις, τα παιδιά γυμνάζονται, ειδικά για τα αγόρια, ανοίγουν πλάτες, αυτά. Μετά κάπου χαλάει η φάση. Γιατί χαλάει η φάση, αυτό που το στηρίζετε. Εντάξει, όλα ξεκινάνε από τα χρήματα τώρα, έτσι. Μετά από κάποιο σημείο, όταν φτάνεις εκεί δευτέρα, τρίτη λυκείου, κοιτάς... Είναι η μετάβαση, το να πας επαγγελματικά ή να το συνεχίσεις εραστικά. Εκεί που είσαι στο όριο να διαλέξεις ανάμεσα σε σχολείο και διάβασμα. Αυτό. Ή να δώσω τον εαυτό μου και να αφοσιωθώ σε επαγγελματικές προπονίες, επαγγελματικές πρωινές, βραδινές, ώστε ο χρόνος για το διάβασμα να μείνει πολύ πιο λίγος. Και λες, τι θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω πολίστας. Και να πετύχω τι. Όταν ήσασταν στο Λύκειο, φαντάζομαι ότι πια είχατε διαμορφώσει τον αθλητικό σας χαρακτήρα. Δεν υπήρχε κάποια εύνοια από το σχολείο. Κοιτάξτε να δεις. Τα παιδιά πρέπει να πάνε προπόνηση. Σε κάποια σχολεία, ναι, σε κάποια όχι. Τι γίνεται, αν είσαι στην εθνική ομάδα εφήβων νέων και πάρεις μια διάκριση, όχι σε παγκόσμιο έκτη, σε πανευρωπαϊκό νομίζω, ναι, παίρνεις άνευ εξετάσεων. Να μπεις στο πανεπιστήμιο. Αν δεν το έχεις πάρει αυτό, θα πρέπει να διαβάσεις. Ναι. Εμείς ήμασταν από τους προνομίους, το πήραμε και οπότε. Σας βοήθησε. Ναι, ναι, το κάναμε πάνω. Το κάναμε 13 αθλητές, έτσι πρέπει να είσαι ένας από τους 13. Ναι. Αν είσαι στο όριο, πρέπει να διαλέξεις. Τι θα πάω με την εθνική. Και αν πάω στην εθνική και δεν βγούμε 6η ή 8η στο παγκόσμιο, και βγούμε 9η. Ναι. Είναι κλασικός προβληματισμός αυτός. Οπότε εκεί ήταν και το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, δεν σας βγήκε προς το παρόν. Νομίζω ότι και τρεις θεωρείς είστε αδικημένοι. Τέλεια, μας βγήκε. Είστε μια χαρά. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό που κάνετε, φαντάζομαι, και θέλετε να το συνεχίσετε. Πώς φαντάζεστε τη ζωή σας σε 10 χρόνια από τώρα? Φαντάζομαι ότι ένας πολίστας μέχρι ποια ηλικία μπορεί. 35-30. Όπως και στο ποδόσφαιρο πάνω. Κάπου εκεί. Μετά θα πάτε στη Σαουδική Αραβία ή όχι. Δυστυχώς δεν έχει, αυτό ψάχνουμε. Κίνα, θα δούμε που θα ανοίξει η επόμενη αγορά. Να ανοίξετε πισίνη. Στην Ελλάδα χρυσού ψάχνουμε για μισή. Να ανοίξετε πισίνη, να φτιάχνετε πισίνη. Ή να κολυμπάτε, ξέρω εγώ. Δεν κακή ιδέα. Όχι. Ωραία, ένας πολίστας πάει μέχρι τα 36. Μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά εννοώ. Πώς φαντάζεστε τη ζωή σας σε 10 χρόνια? Τι να κάνετε, Σκέφτεσαι, ας πούμε, να ασχοληθεί κάποιος με την προπονητική? Αγχώθηκα τώρα, με άγχος. Όχι, εντάξει, είναι ένα, σίγουρα η προπονητική είναι κάτι που υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Ναι. Είτε να ασχοληθεί εντάξει, θεωρητικά, σαν αθλητές με το βιογραφικό που έχουμε, αν θέλουν να ασχοληθούν με την προπονητική, μπορούμε και τελειώσουμε, γιατί πρέπει να τελειώσει και μια σχολή του Υπουργείου για να πάρει το δίπλωμα προπονητή. Ναι, από εκεί και πέρα, η θέση εργασία σαν προπονητή στην Ελλάδα σε καλό επίπεδο για να μπορείς να ζεις ικανοποιητικά είναι λίγες. Ωραία. Υπάρχει και το άλλο, το να ασχοληθείς με ακαδημίες, με την ανάπτυξη του αθλήματος ή με το κομμάτι του να είσαι παράγοντας, τι μάνατζερ στην ομοσπονδία. Μπορείς να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο μέσα στο άθλημα, αν θες να ασχοληθείς. Υπάρχει σκάουτινγκ στο πόλο? Όχι. Δηλαδή, όπως το ποδόσφαιρο. Ούτε σκάουτινγκ, ούτε μάνατζερ. Δεν μεσολάβει κανένας μεταξύ παίχτη και διοίκησης. Άρα, μιλάς κατευθείαν εσύ. Ναι. Ας πούμε, σε παίρνει ο Ολυμπιακός και σου λέει καλησπέρα, θέλουμε να κάνουμε ένα ραντεβού. Τι χρήματα θες, αυτά, τι συμβόλαιο. Έτσι ακριβώς. Θα φεύγατε ποτέ στο εξωτερικό? Σας έχει έρθει ποτέ πρόταση να φύγετε έξω? Ναι. Έχουμε παίξει. Και οι δύο έχουν παίξει στο εξωτερικό. Ναι. Εγώ στο Βουκουρέστι και ο Γιώργος στην Ιταλία. Στην Ιταλία, στην Ποζολίκο, στην Νάπολη. Α, και πώς ήταν εκεί η εμπειρία σας? Τρομερή. Και για μένα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Πόσα χρόνια μείνεις στην Νάπολη? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ωραία πίτσα, μακαρόνια και τέτοια. Σου λέω τώρα τι ενδιαφέρει εμένα. Τώρα τον κόσμο, να τον πούμε σε λίγο. Δεν φαίνεται. Τα δοκίμασα όλα. Τα δοκίμασα όλα. Εσύ στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, έτσι. Δύο χρόνια. Αλφα Ρουμανία. Στην πρωταθλήτρια ομάδα ήταν. Στεάω, Βουκουρέστι. Ωραία εμπειρία. Ωραία, ναι. Ομάδα του στρατού, ξέρει λίγο κομμουνιστικά, λίγο. Ναι. Εσύ στρατιώτη εκεί κανονικά με την ομάδα. Σας γνωρίζανε στην Ιταλία, γιατί τώρα έχει έρθει και η μεγάλη επιτυχία με την Εθνική και είστε πολύ γνώριμα πρόσωπα. Πολύ, δηλαδή, χαμός γίνεται, χαμός. Όχι, όχι, είστε πολύ γνώριμα πρόσωπα, γιατί ήταν μεγάλη διάκριση, όλοι χαρήκαμε. Δηλαδή θυμάμαι ότι όλοι, επειδή παίζατε με τι ώρα παίξατε τον τελικό? Πρωί. Ήμασταν όλοι, παίζει Εθνική Πόλο, ξέρεις. Δουλεύαμε και ήμασταν έτσι. Τι γίνεται με τα παιδιά, πόσο είναι τα παιδιά, τι θα κάνουν τα παιδιά. Ξέρεις, εδώ γινόταν χαμός. Μπορεί να μην το καταλαβαίνατε εσείς παιδιά στα μακριά. Αλλά εδώ λέγαμε πού από ξύ, να δούμε τα παιδιά, να δούμε τα παιδιά. Τώρα που έχει έρθει αυτή η διάκριση και είπανε
Ξέρεις τι, δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ελλάδα. Όπως ο Στέφανος Τσιπάς έφερε το τένις πάλι. Και τώρα βλέπετε και με το πάντελ και με το τένις ασχολείται πάρα πολύ σχόλιο. Γίνει μόδα πάλι, ναι. Τώρα και εσείς μπορεί να φέρετε πάρα πολλά παιδιά και να πει ο άλλος, ξέρεις τι, γιατί να ασχοληθώ με το σουδάμπα να κάνω πόλο. Κοίτα, αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Δηλαδή, το πιο μεγαλύτερο από το μετάλλιο. Να φέρουμε παιδιά με αυτή τη διάκριση στην πισίνα. Νέα παιδιά που οι γονείς θα τους πηγαίνουν σε άλλα αθλήματα. Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Για μένα τουλάχιστον αυτό είναι. Νομίζω συμφωνούν και τα παιδιά. Είναι πληρωμή για εμάς το να έχουμε τελειώσει και να έχουμε αφήσει μια παρακαταθήκη και να λένε «Α, κοίτα, ήρθε ο κόσμος» ή «Επειδή αυτή ήταν η ομάδα που ξεκίνησε να...» Μακάρι να το πετύχουμε και αυτό. Και είναι και σημαντικό αυτό που είπες, να έχει συνέχεια, να δείξουμε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα. γιατί καλώς ή κακώς στο πόλο, στο αντρικό τουλάχιστον, με ένα μετάλλιο το 2005, ένα το 2015 και τώρα ένα το 2021. Ναι. Οπότε πρέπει να δείξουμε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα και να συνεχίσουμε. Είναι στα χέρια μας αυτό να το κάνουμε. Δεν είναι μόνο ότι βγήκαμε δεύτερη. Έχουμε πάρει και Champions League με τον Ολυμπιακό. Ναι, έχουμε όλα. Έχουμε τελικούς Champions League. Έχουμε πάρει τρίτο παγκόσμιο το 2015. Έχουμε μπει τρεις φορές στην τετράδα του παγκοσμίου. Δηλαδή είναι μεγάλη διαδρομή. Στην κορυφή. Ναι. Στο World, πέρσι φέραμε 4 μετάλλια στην εθνική. Δεν ήταν μόνο το. Βγήκαμε τρίτο στο World League, δεύτερη στο Προελυμπιακό, δεύτερη στου Ολυμπιακού και το άλλο ποιο ήταν. Το τέταρτο. Το final. Το super final. Το super final στο Euro Cup. Τέλος πάντων. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια εθνική η οποία έχει διάρκεια. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν πυροτέχνημα. Όχι, χρονιά. Από το 2015 και μετά, ναι. Από το 2015 και μετά. Δηλαδή από το 2015 και μετά έχουμε μόνο επιτυχίες. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε συνέχεια στους 4, να πρωταγωνιστούμε στους 6. Χτίζεται αυτό, δεν γίνεται τώρα από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους και εμείς πήραμε το μετάλλιο και κράτω αυτό, αλλά υπήρχαν και παιδιά πιο πριν που βοηθήσανε πάρα πολύ. Όπως είναι ο Κυριάκος Ποντικέας, ο Φλέγκας, ο Κωνσταντίνος, ξεχνάω, ο Βαγγέλης ο Δελακάς, ο Χρήστος Αφροδάκης, ο Μανώλης ο Μιλωνάκης. Παιδιά που. Τώρα την έχουν σταματήσει. Ναι, μην αδικό τώρα κάποιον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον, αλλά όλα αυτά παιδιά βοήθησαν πάρα πολύ στο να έρθει η στιγμή που να πάρουμε στο μετάλλιο. Ναι. Φαντάζομαι τώρα από το 2015 μέχρι το 2021 σου λέω για. Οπότε το θεωρείτε και λίγο αδικία. Αδικία, δηλαδή βλέπω ότι έχετε ένα παράπονο μέσα. Ένα παράπονο, να το βάλουμε σε εισαγωγικά. Ότι ρε παιδί μου, από το 2015 και πιο πριν υπάρχει μια συνέχεια, προσπαθούμε. Ναι, βέβαια. Τα βγάζουμε πέρα. Είμαστε συνεχώς σε top επίπεδο. Δεν σου λέω ότι παίρνω μετάλλιο κάθε χρόνο, αλλά κοιτάω να είμαι τετράδα. Και είμαι μπροστά σου και δεν μου δίνεις την πρέπουσα σημασία. Ναι, ισχύει. Τώρα ο υφυπουργός έκανε κάποια πράγματα, ο κ. Αβγενάκης. Μακάρι να το συνεχίσουν έτσι. Για να μην είμαστε τελείως άδικοι έτσι. Όχι, εντάξει, παιδί μου. Ξέρεις, είναι καμιά φορά τα πράγματα παίρνουν τη ροή τους, αλλά χρειάζεται step by step, oh baby. Ναι, ναι. Για το τραγούδι. Εδώ με τη Στίχημαν, ποια είναι τα παράπονά σας? Κανένα. Στηρίζει. Να πω ότι από το 17, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο βασικός χορηγός της εθνικής ομάδας και δεν έχει αποφασίσει την μια χρονιά, επειδή δεν πήγαμε καλά, να αποχωρήσει, που θα μπορούσε. Αλλά αυτό το κάνει Στίχημαν σε όλους τους αθλητές, επειδή το γνωρίζω. Είναι και συνέχεια και συμβόλαια κτλ. Ανεξαρτήτου επιτυχίας, όταν αναλαμβάνει κάποιους αθλητές, είτε βγεις τετράδα, είτε βγεις, παράδειγμα τώρα, δέκατος, είναι εκεί. Σου λέω, εγώ έχω τον Μάριο, τον Τίνο και τον Γιώργο, τους έχω, παιδιά, εγώ σας στηρίζω. Αλλά για να γνωρίσαμε και τους ανθρώπους στη στοίχημα, πραγματικά το βλέπουν σαν οικογένεια και νομίζω το πόλο δεν ξανά είχαμε και ποτέ μεγάλο χορηγό. Και δεν είναι ότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Μάριος, ο Ντίνος, ο Γιώργος. Ναι, δεν είναι απρόσωπο. Ξέρουν τα αποτελέσματα, πώς παίξαμε, τον γκολ, η φάση εκείνη. Και αυτό που, να το πούμε και σαν παράπονο σε σύγκριση με άλλες χώρες, η κάθε ομοσπονδία στο πόλο, ας πούμε οι Ούγγροι, οι Σέρβοι, οι Κροάτες, έχουν 3-4 μεγάλους χορηγούς. Ναι. Ο ένας, οι Ούγγροι έχουν το αυτοκίνητό τους ο καθένας από το χορηγό. Έχουν δεν ξέρω και εγώ, μια κινητή τηλεφωνία, το ένα το άλλο. Και εμείς έχουμε ευτυχώς μόνο το στοίχημα. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ για να κάνουμε έκκληση σε όποια αυτοκινητοβιομηχανία και σε όποια κινητή τηλεφωνία θέλει να πάρει χορηγία αυτά τα εξαιρετικά παιδιά. Στείλτε μήνυμα τώρα SMS στο 54354 στοίχημαν κενό το ονοματεπώνυμό σας και θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό εδώ το υπέροχο, το υπέροχο μηχανάκι. Το κληρώνουμε σε αυτούς που βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Βεβαίως. Στο εξωτερικό που πήγατε, εσύ έμεινες και 2 χρόνια, φαντάζομαι. Ο Ντίνος, ας πούμε ότι έζησε και 4 χρόνια, 4,5 στην Καλιφόρνια, σπούδασε στο. Στην Αμερική. Έπαιζα στους Los Angeles Lakers.
Όχι. Έπαιζε στο... Έχουν οι Lakers πολλό. Στο αντίστοιχο έπαιζε όμως. Στο αντίστοιχο. Στο αντίστοιχο. Α, και έπαιζε εκεί στο πανεπιστήμιο. Ναι, είχα πάρει υποτροφία και από τα 18 μέχρι τα 22 έπαιζα εκεί στο κολεγιακό και μετά. Ε, πρέπει να μου το πεις αυτό, γιατί είναι μεγάλο. Τι σπούδασε στο. Communication. Communication. Τι έχετε σπουδάσει, τι σπουδέ έχετε κάνει. Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων. Και εγώ παλεύω να τελειώσω διοίκηση επιχειρήσεων. Α, δηλαδή και τρει μια διαφημιστική την ανοίγετε. Για πλάκα, για πλάκα. Ωραία. Ποιο είναι ο πιο έτσι στην ομάδα, ο πιο μανούρα, αυτό που αρπάζεται εύκολα. Ο Βλάχο. Ναι, δεν είναι εδώ μαζί μα. Δεν είναι. Αρπάζεται με τη μία. Αυτό που ηρεμεί τα πράγματα, που είναι η φωνή τη λογική. Ο Φουντούλη. Ο αρχηγό, εντάξει. Και μεγαλύτερη εμπειρία. Και μεγαλύτερη εμπειρία. Και τον ακούνε και πιο πολύ οι υπόλοιποι. Σούζα, όλοι. Σούζα, ε. Ποιο είναι το μεγάλο σας παράπονο από το άθλημα, αν δηλαδή σου λέγανε και οποιονδήποτε, με στεναχωρεί αυτό. Δηλαδή, συνέχισε την πρόταση, με στεναχωρεί. Το ότι κάνουμε πολλή προπόνηση σε σύγκριση με άλλα αθλήματα. Σωστό. Πολύ εύστοχο αυτό. Δηλαδή, το νερό για να. Αν κάτσεις τρεις μέρες έξω από το νερό, είναι σαν να έχεις κάτσει δύο εβδομάδες. Εκτός μπάσκετ, ποδοσφαίρου ή ό,τι προπόνηση, γιατί χάνεις την επαφή, αυτή τη συνήθεια και μετά θέλεις καιρό να επανέλθεις. Ναι. Είναι περίεργο, όχι μόνο στο πόλο, και στην κολύμβηση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση που κάνουμε. Γιατί δυστυχώς πρέπει να έχεις συνέχεια μια επαφή με το νερό. Το καλοκαίρι, δηλαδή, που καθόμαστε τρεις εβδομάδες εκτός, όταν γυρνάμε, είμαστε όλοι σαν γιουβαρλάκια μέσα στην κατσαρόλα. Έτσι πηγαίνουμε. Ναι. Χάνεις τον balance δηλαδή. Ναι. Δεν πάτε διακοπές να βουτήξετε στη θάλασσα. Δεν είναι το ίδιο. Κοίτα, όταν βρεθούμε στη θάλασσα, δεν πάμε να. Ναι. Κάνουμε προπόνηση. Αν νόμιζα ότι παίρνετε και μια μπάλα του πόλο, ξέρεις, κάνετε λίγο έτσι. Το παίζουμε μάγκες εκεί στην παραλία. Αν δεν είχατε ασχοληθεί με το πόλο, πώς πιστεύατε ότι θα ήταν τώρα η ζωή σας σήμερα, τι θα είχατε κάνει? Όπως είπε και ο Γιώργος, ότι από μικρός θέλει να γίνει αθλητής, και εγώ αυτό ήθελα. Δηλαδή, μου άρεσαν τα πάντα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τα παρακολούθησα όλα. Εγώ ήθελα να γίνω οδηματίας. Τι ήθελες να γίνεις οδηματίας? Ναι, εντάξει. Και αυτό ήταν σε δεύτερο πλάνο. Πάντως, αυτό που είπες πριν, εγώ θα πω ότι με στεναχωρεί που η κοινωνία δεν έχει φτιάξει πρότυπα. Βράδια μου λείπει. Δηλαδή, πρότυπα αθλητικά στο δικό μας άθλημα που έχει φέρει τόσες επιτυχίες, που και τα παιδιά έχουν ένα επίπεδο, δεν λέω ότι στα άλλα αθλήματα δεν έχουν. Αλλά όντως είναι τα περισσότερα παιδιά σπουδαγμένα, έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο καλό και θα έπρεπε να υπήρχε περισσότερη προβολή. Γιατί ουσιαστικά προβολή στο συγκεκριμένο άθλημα ή προβολή γενικά στον αθλητισμό? Ναι, ο αθλητισμός είναι παιδεία, έτσι. Ναι. Πολιτισμός. Οπότε σίγουρα στο δικό μας άθλημα που έχει φέρει και τόσες επιτυχίες και υπάρχει και το υλικό, θα μπορούσε να δώσει περισσότερη έμφαση. Αυτό με στεναχωρεί. Μήπως δεν είναι η χώρα έτοιμη να δεχτεί τόσες επιτυχίες, να μην μπορεί να μανατζάρει αυτές τις επιτυχίες όλες και να μην θέλει τόσες επιτυχίες. Δηλαδή, ναι, να μην, ναι, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να επενδύσει. Να επενδύσει, γιατί αυτό δηλαδή, γιατί για να λες εσύ η Εθνική Πόλο έκανε αυτό. Πρέπει, δεν γίνεται να βουτάς στην πισίνα και να είναι κρύο το νερό. Κατάλαβες τι λέω. Πρέπει και να επενδύσει, αλλά νομίζω ότι έχει κενά η χώρα μας σε άλλους τομείς που ίσως είναι λίγο πιο μπροστά από τον αθλητισμό. Σαν? Την υγεία, ας πούμε, σαν την παιδεία. Ναι. Οπότε, έξω. Κατάλαβες τι λέω. Ότι... Πρέπει να βελτιώσουμε άλλους παράγοντες. Ναι, ίσως γι' αυτό. Δεν ξέρω. Κοίταξε, ένα παράδειγμα πολύ τρανταχτό ήταν ότι όταν στον COVID στην Ουγγαρία είπανε κλείνουμε τα πάντα, το μόνο που μένει ανοιχτό είναι ο αθλητισμός. Ναι. Δηλαδή με μέτρα, με πρωτόκολλα, θα είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο, θα είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο, θα είναι και το πόλο. Ναι. Στην Ελλάδα ήταν ανοιχτό το ποδόσφαιρο, ανοιχτό το μπάσκετ, τα πρωταθλήματα. Και εμείς για κάποιες μέρες δεν κάναμε ούτε προπόνηση. Απαγορευόταν η προπόνηση στο πόλο. Ναι. Για ποιο λόγο να με ρωτάς? Ναι. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι πιο επιχείρηση τα άλλα αθλήματα. Ναι. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα, μας σταματάνε πέρσι. Ξαναξεκινήσαμε Φλεβάρι που είχαμε πάει με την εθνική ομάδα στο προολυμπιακό τουρνουά να παίρνουμε την πρόκριση. Παίρνουμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Και μια εβδομάδα αργότερα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εμείς, σαν Ολυμπιακός που ήμασταν, πήγαμε στην Ιταλία για να παίξουμε τη δεύτερη φάση του Champions League. Ξεκίνησε μια αγωνιστική του πρωταθλήματος και το σταματήσανε. Και τότε βγήκαμε μέσω των social media, Facebook, Instagram, διαμαρτυρηθήκαμε και μετά από μια εβδομάδα μας το ξανανοίξαμε. Μόνο έτσι, αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Πιστεύεις τα social media, να πάμε και σε αυτό, τα social media κάνουν καλό ή κακό? Δηλαδή,
αυτό που μου λες τώρα, ότι ξέρεις, λέμε καμιά φορά τα social media δημιουργούν πρότυπα, ίσως μερικά πρότυπα δεν είναι καλά, βλέπεις, επηρεάζεται πολύ κόσμο, σου λέει, ας πούμε, αυτός είναι το πρότυπο του αθλητή, πρέπει να είναι πιο αδύνατος, πιο αυτό, μήπως έχω παχύνει να κάνω δίαιτα, δεν ξέρω, το πόλο, το ένα το άλλο. Στην παρούσα φάση, με αυτό που μου λες, σας βοήθησαν τα social media να έρθει τούμπα όλο? Βοήθησε πολύ σε αυτόν τον τομέα, ναι. Βοήθησε πολύ και μέσα από την επιτυχία να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας και να μας δείξει την αγάπη του και ότι όντως μας παρακολουθούσαν κτλ. Ήταν και μια περίοδος δύσκολη με τις φωτιές στην Ελλάδα, οπότε πολλά μηνύματα που δεχτήκαμε όλοι μας, ήταν ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα στις δύσκολες στιγμές που μας δέσονται τέτοια χαρά. Και από την άλλη, έχει βοηθήσει και στην προβολή του αθλήματος 1%. Αυτό είναι καλό για μας. Από την άλλη, κάτι που έχει ξεκινήσει και από το Facebook και πιο παλιά και τέτοια, πιστεύω είναι πολύ πιο εύκολο ένας αθλητής, ιδιότερα ένας νέος αθλητής, να πάρουν τα μυαλά του αέρα μέσω των social media. Ναι. Μέσα από κάτι site τέτοια, του Instagram, του Facebook που βλέπεις ο 18χρονος κατάφερε αυτό, εκείνο, το άλλο, και είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις να χάσεις λίγο, το δρόμο. Πιστεύεις ότι όλα πρέπει να έχουν μέτρο? Η καθημερινότητά σας πώς είναι? Τι σας αρέσει να κάνετε πέραν των προπονήσεων? Τι σας χαλαρώνει? Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω για περπάτημα. Σε χαλαρώνει το περπάτημα? Ναι, ναι. Έχεις και σκύλο ή περπατάς έτσι? Έχω και σκύλο, αλλά πηγαίνω μόνος μου. Μόνος στη χάμου, στη θάλασσα. Α, σε ηρεμία αυτό. Δεν το περίμενα αυτό. Με ευνηδίασες εσύ? Εμένα αυτό που με χαλαρώνει περισσότερο είναι μετά την προπόνηση, την πρωινή, ένας καφές με την ομάδα μου, με τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές πηγαίνουμε. Κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό, χαλαρώνει, εκεί ξέρετε. Του κουτσομπολεύεται το Μάριο. Συνέχεια, τώρα που λείπουμε, αντίπαλοι. Τι είμαστε, εννοείται. Τι λέτε. Τώρα θα τα πούμε αυτά μετά, off camera. Εσένα ποια είναι η. Εμένα είναι το καλύτερο να έχουμε ρεπό το απόγευμα και να πηγαίνω σπίτι του Ντίνου, να έχει ο Ντίνο στο δικό μου που κάνουμε όταν έχουμε ρεπό, γιατί μένουμε και δίπλα, και να τον κερδίσω 5-0 στο τάβλι. Α πούμε, αυτό είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο μου. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ασχολείστε με games, με ταξίδια, σειρές, ταινίες, τέτοια? Βλέπουμε. Εγώ έχω και το PlayStation 5, παίζω λίγο. Τι παίζεις? Παίζω το Sniper Elite τώρα. Αλλά φαντάσου μία με μία μισή ώρα τη βδομάδα. Το χειρότερο παιχνίδι. Α, τόσο λίγο. Εσύ? Call. Και ο Μάριος έχει το PlayStation 5. Τι είναι το Call? Call of Duty. Ναι, Call. Ναι. Εσύ? Εγώ έχω να παίξω PlayStation, Xbox, από τα 18 μου. Έχει μισό τάβλι. Σοβαρεύτηκε. Πήγα στην Αμερική να σπουδάζω, γιατί δεν παίζω ακόμα με αυτούς εδώ κολοβίτη. Εντάξει, μια χαρά. Με το γυναικείο φίλο πώς θα πάτε? Καλά. Τι εννοείς? Έχουμε σχέση και οι τρεις. Ναι, αυτό λέω. Είστε καλά, είστε happy. Είμαστε καλά, είμαστε happy. Στηρίζουν, κατανοούν οι σύντροφοι το επάγγελμά σας. Του Ντίνου είναι πολύστρια. Ναι. Παίζει στον Ολυμπιακό κι αυτή. Α, οκ. Το έχει πάρει οικογενειακό. Ναι. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οπότε μαζί στη δουλειά, μαζί στο σπίτι. Ναι. Είμαι να παίζει τη δουλειά μου, είναι. Ναι. Μάλιστα. Εμένα είναι ηθοποιός. Ηθοποιός. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ντίνο, να σου πω, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έχει ένα γάτο. Πώς τον λες? Ντιέγκο. Ο Ντιέγκο, ο οποίος δέρνει το σκύλο του Γιώργου. Όταν έρχεται και υποτίθεται ότι με κερδίζει τον τάβλι, τρώει ξύλο γύρω, τρώει ο σκύλος του και φεύγουν. Τόσο τσαμπουκάς είναι? Είναι κολοπέδι, αλήθεια. Κολοπέδι. Είναι 7 μηνών, δεν είναι μηνόμιζης. Πόσα κιλά είναι, σαν τον Γκάρφιλντ ή είναι φυσικό? Όχι, είναι μωρό. Α, μωρό. Σε γρήγορη συνέχεια τη συνέχεια με έχει κάνει τη ζωή κόλλας. Ναι, αλλά σπαθόλουρο. Λίγες βατζουνιές έχουμε, αλλά. Ναι. Ποιος είναι ο πιο παιχνιδιάρης από τους τρεις? Πιο ερωτήλος? Είμαστε και οι τρεις σχέσεις τώρα, τι ερωτήλος. Εμείς είμαστε τυφλοί άνθρωποι. Περίμενε, δεν είπαμε να κάνουμε χιούμορ. Μόνο τις κομμάτια. Δεν είπατε τώρα πριν θέλω να γελάσουμε. Κοίτα, όπως μας θα πες πίσω από τις κάμερες, νομίζω ότι εσύ μας βάζεις κάτω και τους τρεις. Όχι, δεν είμαι. Και εγώ, παιδιά, στη σχέση είμαι μια χαρά. Ναι, αλλά μα. Αγάπη μου. Α, είστε ακόμα μαζί. Δεν το καταλαβαίνω αυτά που μας είπατε. Έξι χρόνια. Μέχρι να ξανακάνουμε επεισόδιο μπορεί να φοράω και βέρα. Δεν το καταλάβαμε αυτά. Έτσι πάει. Ποιο είναι, ρε παιδί? Ωραία. Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις έχουν τρόπο. Ποιο έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο γυναικείο κοινό? Δεν έχουμε στατιστική υπηρεσία. Δεν λέω στατιστική υπηρεσία, αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να πει, ξέρεις τι. Αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Μισό. Θα το θέσουμε αλλιώς. Ξεκινάμε, θα το ξεκινήσουμε σαν ανέκδοτο. Ναι. Είναι ο Μάριος, ο Ντίνος και ο Γιώργος και βγαίνουν και μπαίνουν σε ένα μπαρ. Ναι. Ωραία. Σε ποιον. Και το τόχι. Σε ποιον. Ποιος, ας πούμε,
θα δεχτεί τις περισσότερες κρούσεις, ποιον θα κοιτάξουν πιο πολύ οι γυναίκες? Κανένας, γιατί πάμε παντού με τις κοπέλες μας. Έχετε βγει μόνοι σας με την ομάδα. Να απαντήσω εγώ, να απαντήσω ναι. εγώ γιατί δεν. Τώρα αντρικά, ωραία. Έλα, ρε. Λοιπόν, μην τρέπεσαι. Είναι ανθρώπινο, είναι υγεία αυτό. Είναι υγεία. Αρχικά πάμε στο μπαρ. Δεν μας καταλαβαίνει. Δεν μας ξέρει κανείς. Δεν σε λένε Νικόλα, είσαι Νικολέτα. Ναι, ωραία. Και βλέπεις εδώ δύο μέτρα τον Γιώργο, ωραίο παιδί. Βλέπεις τον Μάριο έτσι. Ένα μαυρύτερο, ένα γονταγάτι. Σίγουρα έχουν περισσότερες επιτυχίες. Σε σύγκριση. Όχι, όχι. Είμαι αντικειμενικός, δίκαιος και. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργεί μια γυναίκα. Οι γυναίκες λειτουργούν με το μυαλό. Αυτό, εκεί θα. Εσύ κερδίζεις το λόγο. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Α, οκ. Δεν κερδίζω πουθενά. Καλά, μην στεναχωριέσαι. Όχι, όχι, πλάκα κάνω. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και τους τρεις. Είστε χαμογελαστοί, είστε και τρεις ωραίοι τύποι. Ήρθατε με τα μαύρα σας, έτσι φωτεινά χρώματα φορέσαμε όλοι. Το μαύρο κόβει, βεβαίως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.